Δώρο έκπληξη έφερε ο Άι Βασίλη στη Samsung. Το τελευταίο τρίμηνο του 2012 η εταιρεία είδε τα κέρδη της να εκτοξεύονται κατά 76% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και άγγιξαν τα 6,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Ένα ακόμα ρεκόρ τριμήνου για την εταιρεία που αποτελεί πλέον τον αδιαφυσβήτητο ηγέτη των smartphones. Τα νέα μοντέλα Galaxy Note 2 και Galaxy Y έχουν γίνει ανάρπαστα. Μέσα στο 2012 τα προϊόντα της Samsung βρέθηκαν στα χέρια 213 εκατομμυρίων καταναλωτών. Είναι η μεγαλύτερη πώληση smartphones που έχει καταγραφεί ποτέ μέσα σε μία χρονιά. Η Samsung άφησε πίσω της την Apple ήδη από τις αρχές του 2012. Το μερίδιο αγοράς που κατέχει ξεπερνά το 30%, με την Apple να περιορίζεται στο 19,4% και την Nokia στο 5%. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Samsung ήρθε μία μέρα μετά την αντίστοιχη της Apple, παρότι η δεύτερη και η Apple σημείωσε κέρδη ρεκόρ το τελευταίο τρίμηνο του 2012. Όμως οι μετοχές Samsung και Apple σημείωσαν πτώση, καθώς οι αναλυτές προβλέπουν ότι το 2013 η αγορά θα ξεφουσκώσει.